Όπως κάθε χρόνο, 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα των παιδιών με αναπηρίες, των ατόμων με αναπηρίες, διοργανώνουμε αυτό το παζάρι στην πόλη μας, το ειδικό δημοτικό, το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δηλαδή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα δύο ειδικά σχολεία, και τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου Στήριξης ΑΜΕΑ της περιοχής μας. Έχει δείξει ανταπόκριση ο κόσμος. Έχουμε φτιάξει όμορφα πράγματα με τα παιδιά στα εργαστήριά μας, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό που έχουμε φέτος. Και πιστεύουμε ότι ερχόμενος ο κόσμος βρίσκει πραγματάκια να αγοράσει και χρήσιμα, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει να καταλάβουν τις ικανότητες που έχουν αυτά τα παιδιά και την προβολή των ικανοτήτων τους, των πραγμάτων που μπορούν να δημιουργήσουν. Σαν μήνυμα, δυστυχώς, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσα στο Υπουργείο του. Φανταστείτε τι προβλήματα είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τι προβλήματα είχε η ειδική αγωγή στην Ελλάδα, έχοντας κομμάτι δικό της μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή έχοντας τμήμα Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Φανταστείτε τώρα που θα διαλυθεί αυτό το τμήμα, τι θα προκύψει στα ειδικά σχολεία. Δηλαδή πάμε στο δρομούμενο. Νομίζω ότι γυρνάμε σε δεκαετίες 50 και 60. Τι να πω, δεν είμαι αισιόδοξη. Βλέπω και τον τρόπο που συμπεριφέρεται το κράτος στους γονείς σε σχέση με τα επιδόματα, με τα φάρμακα, με την κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας δηλαδή που δεν υπάρχει. Οπότε τι να πω, θέλω να πιστεύω ότι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που βάζουν πάντα την ψυχή τους, γιατί οτιδήποτε κάνουμε επαφίεται τελικά στον πατριωτισμό μας, θα κάνουν τα πάντα στην ανάγκη, θα βγουν στους δρόμους προκειμένου να στηρίξουν τα σχολεία των παιδιών τους. Είμαι ο Γιώργος Εκιτζίδης, δάσκαλος ειδικής αγωγής, διδάσκω στο ειδικό σχολείο Σιτίας. Κάναμε κάποια πράγματα μαζί με τα παιδιά μας. Όπως μπορείτε να δείτε, κάναμε κάποιες κάρτες, κάποια αστεράκια, κάποια δεντράκια, ημερολόγια. Τα ημερολόγια έχουν γίνει με τις πατούσεις των παιδιών, όλων των παιδιών, στο σχολείο. Κάναμε κάποια στολίδια. Εντάξει, αυτά κάναμε στις γενικές γραμμές. Τα κάναμε μαζί με τα παιδιά, οι δάσκαλοι του σχολείου, κάποιοι που ήταν εκτός, κάποιοι εθελοντές. Αυτά τα λίγα από το ειδικό σχολείο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανακαίνιση. Τα καταφέραμε με τη βοήθεια όλων μας. Εργαστήρι μαγειρικής, τα παιδιά έχουν φτιάξει μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, λικέρ. Όλα είναι βιολογικά, χωρίς καθόλου συντηρητικά. Έχουν φτιάξει κέρα λυφή με φυσικό κερί, λάδι και μαστίχα. Έχουν φτιάξει σοκολατάκια, γλυκά. Από το εργαστήριο αγγειοπλαστικής έχουμε διάφορους καθρέφτες με πύληνους που έχουν κάνει τα παιδιά και γενικά κατασκευές, διάφορες μαγνητάκια, καρφίτσες, σκουλαρίκια κλπ. Και από το εργαστήριο Κυπουρικής έχουν φτιάξει από το φυτώριο που είχαν κάνει με τον εκπαιδευτικό τους διάφορα λουλούδια που τα πολλαπλασίασαν και έχουν δημιουργήσει γλάστρες. Βέβαια να πούμε ότι κάποιες από τις γλάστρες τις έχουν κάνει στο εργαστήριο αγγειοπλαστικής, τις έχουν πλάσει, τις έχουν ψήσει στο φούρνο και αυτή τη στιγμή είναι ψημένες, έτοιμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή σαν γλάστρες, να ποτίζονται κανονικά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι νιώθουν πάρα πολύ περήφανα για αυτά τους τα έργα. Και νομίζω ότι αυτό είναι αξίζει που πρέπει να τονίσουμε δηλαδή τελικά, ότι ο κόσμος μπορεί να περάσει να δει, να καμαρώσει, γιατί τα παιδιά νιώθουν πραγματικά περήφανα για αυτά τους τα έργα. Βρισκόμαστε στο χώρο που εκθέτουν τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου Στήριξης, ΑΜΕΑ της περιοχής μας. Έχουν κάνει διάφορες κατασκευές χριστουγεννιάτικες, έχουν, με διάφορες τεχνοτροπίες, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία πλεκτά, κασκόλ, σκουφιά, σάρπες κλπ. Μα πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακά. Με σκοπό βέβαια την ενίσχυση του Συλλόγου, το οποίο όπως ξέρετε είχε στην λειτουργία του ένα εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, στο οποίο εργαστήρι φοιτούσαν, παρακολουθούσαν και οι μαθητές του ΕΕΚ όταν τελείωναν και οι μαθητές του ειδικού δημοτικού όταν τέλειωναν, αλλά και άλλα βέβαια άτομα με αναπηρίες που δεν είχαν τελειώσει τα σχολιά τους. Αυτή τη στιγμή το εργαστήρι δυστυχώς έκλεισε, ενώ ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Είχαμε κάνει μια έρευνα αγοράς, είχαμε βρει τι χρειαζόταν η περιοχή, είχαμε μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είχαμε καταθέσει πρόταση και δούλευαν τα παιδιά συσκευάζοντας αρωματικά φυτά, κάνοντας κεριά, λαμπάδες και κάποιες εποχιακές κατασκευές.
Δυστυχώς έκλεισε διότι σταματήσαν οι επιχορηγίες από το κράτος, αυτά που λέγαμε πριν. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε προσπάθειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ πώς μπορέσουμε να το ξανανοίξουμε. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα, υπάρχουν και βιβλιοπωλεία της πόλης που έχουμε έκθεση βιβλίου, συμμετέχουν δηλαδή και αυτοί στο παζάρι μας με έκθεση βιβλίου και από τις πωλήσεις τους δίνουν κάποιο ποσοστό στα σχολιά και στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες. Να θυμίσουμε λίγο και τις ώρες που πηγαίνετε. Είναι κάθε μέρα, 5.30 με 9 και το Σαββατοκύριακο έχουμε και τα πρωινά. Από τις 9.30 μέχρι τις 1 και 5.30 πάλι με 9. Βέβαια, να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παζαριού προβάλλουμε διάφορα βίντεο έτσι, σχετικού περιεχομένου για αμαία, για ευαισθητοποίηση του κόσμου. Και την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ που τελειώνει το παζάρι μας, έχουμε προβολή ταινίας σχετικού περιεχομένου πάλι για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.